Καλή δεξιά. Κινείται και πάει να βγάλει τη φάση εκεί στην κακή έξοδο του Ολύμπα για τους γηπεδούς του Ντουμήτρου. Στο 7ο λεπτό. Ουσιαστικά ρίσκαρε πάρα πολύ αυτό το φάουλ. Φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ο Μπανανά διώχνει. Κεφαλιά, επιμένει και γυρίζει ο Ντουμήτρου. Ευκαιρία, γκολ. 1-0 με τον Μπαλάφα στο 1ο λεπτό που ήταν εντελώς μόνος του στην περιοχή του Πλατανιά και μάλιστα γι' αυτό έχουν και κάποιους διαλόγους παίκτες του Πλατανιά. Ποιος άφησε ποιον ελεύθερο. Πρώτο γκολ του Μπαλάφα στη σεζόν. Πανηγύρισε με τους παίκτες του. Είχε προωθηθεί για αυτό το φάουλ. Τετέ πάνω στον Καλτσά. Το σούτ αμέσως από τον Ντουμήτρου. Απίθανη φάση στο 16. Αντέδρασε ο Λίμπα παρότι ήταν εκτός εστίας. Εκτός εστίας εδώ. Η θέση του Φορ. Ο Τετέ παίζει με τον Τόρες που βγήκε να πάρει μπάλα να κάνει και το σούτ. Πρώτο σούτ του Πλατανιά στο 24. Ωραία παλιά του Αμαραντίδη. Το 1-2 με τον Παρκάν. Υπέροχα η Βέρεια μπροστά. Πάει για τον κόλ με τον Καλτσά. Η φάση φέρνει σούτ out στο 26. Λούνοβιτς μπροστά από την μπάλα, ο Καλτσάς εκεί όπου περνάει μπάλα, ο Κάμπορα πιάνει την κεφαλιά, χάνει την ευκαιρία να κάνει το 2-0. Με ρίσκο ήταν η τρίπλα του Δαβίδ Βάσκες απέναντι στο Φιγκέιρα, πέρασε η μπάλα, άφησε πλεονέκτημα όπως έδειξε ο Κουκουλάκης. Ο Κάμπορα το γύρισμα, το shoot out από τον Καλτσά στο 35, καλή συνεργασία παντός των παικτών της Βερίας. Τόρες. Μιλούνοβιτς στη φάση, γυρίζει Τετέ. Το σουτ δεν είναι άσχημο. Πολύ ωραίο σουτ είναι. Στο 44, ο καλύτερος του Πλατανιά, άλλωστε ο Γκανέζος. Να μην έχει την εικόνα που θα ήθελε. Για να δούμε τη φάση μας. Ο Καλτσάς προλαβαίνει τον Μπανανά, μπαίνει στην περιοχή. Πάει για το σουτ, το κάνει out. Παλικαρίσια φάση όμως, ανάμεσα από δύο. Έξυπνα έβαλε το σώμα. Δημήτρης. Δεν πήγε μπάλα στο Μιλούνοβιτς. Πολύ δυνατά ο Καλή. Ανεβαίνει ταχύτατα ο Κάμπορα. Περνάει το Δημήτρη, περιμένει από την πλευρά του Δημήτρη. Η σέντρα, η κεφαλιά, ευκαιρία μεγάλη. Πολύ ωραία φάση το 57 με την επέμβαση από τον Ολύμπα να κρατάει το σκορ στο 1-0. Εδώ οι δύο παίκτες σε μια ωραία στιγμή. Ζαραδούκας το 58, η σέντρα του. Κατεβάζει ο Τσουράκης. Ωραία τρίπλα. Σκαφτή παλιά, ευκαιρία για το 1-1. Καταπληκτική φάση, δοκάρι αν είναι δυνατόν. Τι χάνει με τον Μιλούνοβιτς ο Πλατανιάς μετά την πρώτη επέμβαση του Καντιμίρη στο 58 από τις φάσεις που θα σημαδέψουν την αγωνιστική. Τρομερή ενέργεια από τον Καντιμίρη στην αρχή αλλά και μεγάλη ατυχία μετά. Καλτσάς, να ο Μπεν στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Το σουτ δυνατό, ακολουθεί ο Κάμπορα σκοράρει. 2-0 στο 60, είχε τόσες ευκαιρίες η Βέρεια να βάλει γκολ. Κατορθώνει με τον Κάμπορα που πετυχαίνει το 4ο γκολ του στη σεζόν να κάνει το 2-0. Που ακολούθησε και το δοκάρι. Μετά την απόκρουση ακολουθεί ο Ζιλβάν Γκόμες που με το που μπήκε στο μάτς έχει την ευκαιρία στο 75 να σκοράρει. Βγαίνει και σώζει ο Καντιμίρης που κάνει μεγάλη εμφάνιση. 6 για τη Βέρεια, 2 για τον Πλατανιά που επιμένει τώρα με τον Τετέ. Το σουτ πλασαριστό, έξυπνο. Ο Καντιμίρης επενεύει, υπάρχει offside του Τσουράκη. Έχει σταματήσει η φάση στο 77. Ζαραδούκας. Το γέμισμα. Να ο Γιακουμάκης το νέο του ρόλο. Ευκαιρία δοκάρι. Δεύτερο για τον Πλατανιά που έχει ατυχία σήμερα. Τρομερό σούτ από τον Ζιβάν Γκόμες αλλά με πορεία προς τα πλάγια στο 78. Πλατανιάς έχει δύο δοκάρια στο μάτς. Κοιτάξτε το Γιακουμάκης στο ρόλο του Φορ. Τώρα το λέγαμε. Εδώ από τη σέντρα του Ζαραδούκα. Εκτός εστίας ο Καντιμίρης. Ο Τόρες δεν μπορεί στη συνέχεια. Σιλβάν Γκόμες στο σουτ. Λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν 1-0 αντί για 3-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να πήγαν στο σκορ είναι 2-0 αντί για 2-2. Ο Γκόμες, η σέντρα, η εκτέλεση, συγγνώμη, προς την εστία, κόρνερ στο 80. Καντιμίρης πάλι είναι εκεί.